Την απέλαση του πρέσβη της Λιβύης από την Ελλάδα ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, καθώς ο πρέσβης δεν παρέδωσε το κείμενο της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης στην προθεσμία που του είχε τεθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών στις επίσημες δηλώσεις του έκανε λόγο για παράνομη και έολη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη που δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η ανάρτηση της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Τουρκίας-Λιβύης στην ιστοσελίδα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ήρθε απλά να επιβεβαιώσει τις προβλέψεις μας. Οι συντεταγμένες της απόπειρας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και άλλων κρατών. Πέραν των τυπικών της ελαττωμάτων, η απόπειρα αυτή είναι παράνομη και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Επιπλέον, είναι δηλωτική, εσκεμμένης πρόκλησης έντασης τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου καταδικάζεται απερίφραστα. Με λύπη μου, σας ανακοινώνω ότι κατά συνέπεια των ανωτέρων, σήμερα το πρωί, ο Λίβιος πρέσβης στην Αθήνα κλήθηκε στο Υπουργείο, όπου ενημερώθηκε για την απόφαση απέλασής του. Στον Λίβιο πρέσβη που κλήθηκε το πρωί στο Υπουργείο για να του ανακοινωθεί πως κηρύχθηκε persona non grata, δόθηκε προθεσμία 72 ωρών για να εγκαταλείψει τη χώρα. Σημειώνεται πάντως πως η κίνηση αυτή δεν σημαίνει διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Λιβύη. Η ελληνική πλευρά εκφράζει τη δυσαρέσκειά της, θεωρώντας εμπεγμό το γεγονός ότι πριν από 2 μήνες ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης είχε διαβεβαιώσει πως δεν πρόκειται να προχωρήσει η επίμαχη συμφωνία. Στην Αθήνα θα βρίσκεται την ερχόμενη Πέμπτη ο Πρόεδρος της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα. Προσεχώς αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Λιβύης. Την Τρίτη θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής για να ενημερωθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προκλητική ήταν η απάντηση της Άγκυρας στην ελληνική πρωτοβουλία να απελάσει το Λίβιο πρέσβη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε νόμιμη τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για τα θαλάσσια σύνορα, σχολιάζοντας. Εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλες τις χώρες της περιοχής εκτός από τους Ελληνοκύπριους. Η συμφωνία δεν είναι μυστική, δεν είναι κρυφή, απλά είναι ντροπή όταν τη ζητάτε τηλεφωνικά και με απειλές. Τότε η Λιβύη δεν θα σκύψει το κεφάλι και αυτό είναι δεδομένο. Η απέλαση ενός πρέσβη απλά και μόνο λόγω της συμφωνίας που εγγράφει δεν είναι όριμη συμπεριφορά στη διπλωματία. Είναι εξωφρενικό. Με σκληρή γλώσσα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος χαρακτήρισε παντελώς ανυπόστατο θεσμικό στο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Στέλνουμε το εξής διπλό μήνυμα προς τη γειτονική μας Τουρκία, με την διευκρίνηση πάντοτε την οποία θα κάνω και θα κάνουμε όλοι οι Έλληνες. Μέσα μας αισθανόμαστε την ανάγκη να ζήσουμε εν ειρήνη με τη γειτονική μας Τουρκία. Πάντοτε τίνουμε χείρα φιλίας και καλής γειτονίας. Οι λαοί μας έχουν πολύ περισσότερα να μοιραστούν από αυτά που έχουν να χωρίσουν. Αλλά για να υπάρξει αυτή η ειρήνη, η φιλία, η καλή γειτονία, υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί σημαίνουν σεβασμό της ιστορίας, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Αγιογράφητα και ανιστόρητα όσα ισχυρίζεται η Τουρκία στη συμφωνία με τη Λιβύη, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε η συμφωνία αυτή να μην ισχύσει. Η Ελλάδα έχει και πολιτική, έχει και σχέδιο. Και προφανώς δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Η εθνική πολιτική είναι για να ασκείτε, όχι για να συζητείτε. Σας βεβαιώνω όμως ότι οι κινήσεις μας εξελίσσονται και ήδη αποδίδουν. Τα κείμενα τα οποία επικαλείται η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες ούτε παράγουν ασφαλώς νομικό αποτέλεσμα, ούτε και πρόκειται τελικά να κυρωθούν. Όχι μόνο γιατί είναι αγιογράφητα και ανιστόρητα, καταργώντας από το χάρτη ελληνικά νησιά, αλλά και γιατί οδήγησαν την Τουρκία σε μια πρωτοφανή διπλωματική απομόνωση.
Την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας ζήτησε για ακόμη μία φορά ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην 34η διάσκεψη του Αραβικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας που διεξάγεται στην Τινησία. Θεωρώ απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Επιτροπή να προωθήσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Μεσόγειο. Είτε αφορά την λήψη κυρώσεων όπου υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως παρατηρούμε αυτές τις μέρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν είναι αποδεκτές οι τουρκικές παραβιάσεις, είτε πρόκειται για την αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας, είτε για το προσφυγικό, επισημένοντας ωστόσο ότι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα. Θεωρώ απαραίτητο οι σχέσεις μας στη Μεσόγειο να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Ειδικότερα δε, αν ο στόχος μας είναι η διαχείριση του προσφυγικού ή η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών μας ζωνών. Όπως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε έναν από αυτούς τους τομείς, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η παραβίασή του και στον άλλον. Ως Πρωθυπουργός έθεσα το θέμα της επανέναρξης των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και το έθεσα σε κάθε συνάντησή μου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Σήμερα η γείτονάς μας τονίζει ότι κινηθήκαμε χωρίς αυτήν στην περιοχή και προσπαθεί με παράνομο τρόπο να επιβάλλει τελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε ότι οι σχέσεις μας δεν μπορούν να οικοδομηθούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά μόνο μπορούν να οικοδομηθούν οι σχέσεις της καλής γειτονίας και της συνεργασίας με αμοιβαίο σεβασμό και με διάλογο. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας είχε μονόωρη συνάντηση και με τον πρώην πρόεδρο της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιούλ, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην πολιτική που ασκεί ο Ερντογάν. Σκληρή γραμμή ζήτησε και η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά με παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν έχουμε λοιπόν απλώς δυσκολίες στη σχέση μας με την Τουρκία. Έχουμε προκλήσεις, έχουμε απειλές και τώρα πια έχουμε και ενέργειες. Ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε τετελεσμένα. Ενέργειες που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Υποτιμάτε λοιπόν το πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζετε. Μια κοινή εθνική γραμμή από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας του ελληνικού λαού και θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας παντού. Για ηλιθιότητες έκανε λόγο Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Λονδίνο στις γνωστές διαρροές του στους Τούρκους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ασφαλώς η απέναντι πλευρά είναι αντίθετη. Εκείνοι που διεκδικούν δικαιώματα σε αυτά που δεν έχουν δικαιώματα σε τέτοια κατάσταση ασφαλώς βρίσκουν δυσκολίες. Εκτοξεύουν ηλιθιότητες του τύπου ότι δεν είναι σύμφωνοι με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος να επιμένει ότι η υπογραφή της επικείμενης συμφωνίας έγινε με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, ωστόσο το μνημόνιο δεν έχει κατατεθεί στο Λιβυκό Κοινοβούλιο, αφού το σώμα αυτό ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφ Χαφτάρ που την έχει απορρίψει. Η κυβέρνηση της Λιβύης μοιάζει με νεκρό εγκέφαλο. Δεν έχει την εντολή να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες, επομένως αυτές καθίστανται άκυρες. Μπορεί η τουρκική προκλητικότητα να βρίσκεται στο ζενίθ έναντι της χώρας μας. Ωστόσο, οι πολίτες είπαν στην κάμερα του Κόντρα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν κάνει περισσότερο κινήσεις εντυπωσιασμού και αποκλείουν ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Παιχνίδια. Παιχνίδια εντυπωσιασμού. Μάλλον και κάπου σκοπεύει. Κάτι θέλει να πάρει. Σίγουρα έχει πλάτες. Και Πούτιν και Τραμπ. Για να τα κάνει όλα αυτά, εμείς είμαστε ρηγμένοι. Είναι απρόβλεπτος πιστεύω, αλλά επικίνδυνος. Φοβάστε κάποιο θερμό επεισόδιο? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, όχι. Αλλά ότι θα μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, σίγουρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος και η Τουρκία, η οποία έχει μία πολιτική από την εποχή ακριβώς του Ατατούρκ,
η οποία συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Ο άνθρωπος είναι μήτρελος. Έχουμε μπλέξει άσχημα δηλαδή. Και δεν βλέπω από τους πολιτικούς μας καμία άκρη. Θα έπρεπε να είμαστε πιο δυνατοί, πιο ισχυροί. Δηλαδή, μολόν λαβέ. Αν ήμασταν λίγο πιο ισχυροί εξωτερικά και είχαμε αναπτύξει και εμείς τις συμμαχίες μας, δεν θα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Βέβαια και φοβόμαστε. Δεν είναι λογικό. Αυτό θέλει να πάρει, τι να σας πω, και ολόκληρη και Βουλγαρία και εδώ Ελλάδα τα νησιά. Δυστυχώς. Μακάρι να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων, κρίσιμη θεωρείται η Υπουργική Σύνοδος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου την ερχόμενη Παρασκευή που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα. Μάλιστα, στον ΟΣΕΠ η Ελλάδα ασκεί την προεδρία για το τρέχον εξάμηνο. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής αν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αποφασίσει να παρευρεθεί στη Σύνοδο ή όχι.